δούμε τα θέματά σας, να δούμε τι γίνεται με τις ρευματοκλοπές. Γιατί νομίζουμε ότι δεν μας αφορά όλο αυτό. Ο καθένας σου λέει, εντάξει, εγώ δεν. Αλλά έβλεπα το εξής. Εγώ διάβασα ένα ρεπορτάζ στην, νομίζω, στην Καθημερινή προχτές, ότι το ετήσιο κόστος από τις ρευματοκλοπές είναι 400 εκατομμύρια. Άρα δεν κλέβουν ρεύμα κανένα 2, 3, 10, 15 επιτίδη. Είναι χιλιάδες που κλέβουν ρεύμα. Και δεν ξέρεις αν κλέβουν και από το σπίτι σου. Δηλαδή, εγώ να κλέβω από σένα δεν το ξέρεις. Εσύ μπορείς να το ξέρει, μπορεί να το ξέρει ο. Κλέβω. Υπάρχουνε... Στο λέω δημοσίως. Ναι, και τα δύο φαινόμενα. Λέω κάποιος να κλέψει από κάποιον άλλον. Ή να κάνει το μετρητή να μην δουλεύει, οπότε να κλέβει από το δίκτυο. Σωστό. Άρα λοιπόν, επειδή το φαινόμενο δεν είναι μικρό, τα 400 εκατομμύρια το χρόνο είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι αμεληταίο, και αυτό μεταφέρεται μετά στην ουσία πάνω στους καταναλωτές που πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή, αντί να έχουμε μειώσει την τιμή του ρεύματος σύμφωνα με τις εξελίξεις του χρηματιστηρίου ενέργειας, δεν περνάνε ολόκληρες αυτές οι μειώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και αυτοί που πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς τους. Ναι. Και αυτό λοιπόν τι γίνεται τώρα, έχει το νομοσχέδιο, γιατί πώς το αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο. Ναι, το νομοσχέδιο το πιο βασικό που αναφέρει πλέον είναι ότι όταν επιλέγουμε κάποιον πάροχο θα πρέπει να δίνουμε επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος πάνω θα αναφέρει ρητά ότι δεν υπάρχει καμία παραποίηση, κάποια μετατροπή, κάποια οτιδήποτε, ας πούμε, αλλίωση ας πούμε, που θα... πάνω στο μετρητή. Άρα λοιπόν, όποιος υπογράψει κάτι τέτοιο και φανεί μετά ότι γίνεται ρευματοκλοπή, χάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συν οποιοδήποτε και κάποιες άλλες ποινές που υπάρχουν. Άρα αρχίζει πλέον και αυστηροποιείται λιγάκι το πλαίσιο. Μπαίνουν στην ουσία μπροστά και οι ηλεκτρολόγοι, όπου αυτοί στην ουσία κάνουν και τις μετατροπές σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, τους καταναλωτές. Α, ναι. Γιατί... Προφανώς θες κάποιον ειδικό να το κάνει, το κάνει μόνος σου. Επομένως, για να αποθαρρύνει λοιπόν τους ηλεκτρολόγους να κάνουν αυτές τις ενέργειες, έβαλε στο πλαίσιο αυτό και την ευθύνη του ηλεκτρολόγου. Ωραία. Που κάνει αυτές τις... Τώρα, πέρα τις ρευματοκλοπές, το νομοσχέδιο κάνει και κάτι άλλο. Φέρνει ένα πρόγραμμα το οποίο το λένε Απόλλων και το οποίο έχει διάφορα μέσα για ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Αυτό τι προβλέπει λοιπόν? Εντάξει, προβλέπει κάποια προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Όμως υπάρχει και μια νέα ρύθμιση όσον αφορά και για τους κακοπληρωτές. Α, ναι, τι γίνεται εκεί? Εκεί πέρα λοιπόν αναφέρει ότι δίνει 4 μήνες προθεσμία καθυστέρησης πληρωμών σε λογαριασμούς ρεύματος. Σε περίπτωση που περάσει αυτό το όριο, έχει δικαίωμα ο πάροχος να διακόψει τελείως τη σύνδεση. Άρα λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και οι προτοποιήσεις που γίνονται από τους παρόχους μέσα στο στάδιο, μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό. Όμως, εάν κάποιος δεν έχει κάποιο σοβαρό λόγο να ειδοποιήσει, να υποβάλει κάποια δικαιολογητικά, προκειμένου να πάρει κάποια παράταση ή να κάνει κάποιο διακανονισμό, πλέον οι πάροχοι έχουν δικαίωμα να κόψουν την σύνδεση. Η ειδοποίηση να υπάρχει όμως, σου είχα πει τι μου έτυχε πριν από λίγους μήνες, με την ΕΙΔΑΠ. Είχα αφήσει 2 λογαριασμούς απληρωτούς, το είχα ξεχάσει. Κάπου είχα ρέθει, του είχα παραπατήσει. Πολλές φορές, και μια μέρα πάω, ανοίγω τη βρύση και δεν έχει νερό. Γιατί είναι, παιδιά, είναι την πληροσύνη, παιδιά, στείλτε κάτι. Ένα mail, ένα SMS, ένα ταχυδρομικό περιστέρι. Τίποτα. Εντάξει, το πλήρωσα, ήρθε να είδε μετά από το απόγευμα. Μου δίνει παρηγορία. Το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Αφού το έκανε εσύ, δηλαδή το έπαθε εσύ, όπου είσαι. Ο ψήρασε όλα. Ηλεκτρονικά, αυτό είναι λάθος. Νιώθω μια ανακούφιση. Και να κοιτάξουν στο σπίτι, υπάρχουν και. Λοιπόν, και οι σωστοί άνθρωποι. Πείτε μας και το εξής λοιπόν. Είπαμε λοιπόν με τη χονδρική τιμή και τη λιανική, εγώ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πέφτει η χονδρική τιμή, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε στα τιμολόγια. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Στο σπίτι μου, το απλοποιώ αυτή τη στιγμή, δεν το βλέπουμε εμείς στους δικούς μας τους λογαριασμούς. Ισχύει ή όχι καταρχήν? Εντάξει, κάποιες μειώσεις έχουν περάσει ήδη. Δηλαδή, αν δούμε λιγάκι. Η σύγκριση σε σχέση όμως με την πτώση που έχουμε στη χοντρική. Ναι, ναι. Έχουν περάσει κάποιες μειώσεις. Τώρα, υπάρχουν και κάποια άλλα φαινόμενα, τα οποία ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι και οι ρευματοκλοπές, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Ένα άλλο ποσοστό είναι και το ρίσκο το οποίο παίρνουν οι πάροχοι, ιδίως στα τιμολόγια, τα οποία είναι πράσινο, κίτρινο και μπλε. Σε αυτά τα οποία περνάει η έκπτωση σε πραγματικό χρόνο είναι στα πορτοκαλί τιμολόγια, όπου χρεώνεται με βάση την ώρα κατανάλωσης. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεικτό, θα λέγαμε, ας πούμε, σύστημα, το οποίο είτε με θέμα ρίσκου για την πρόβλεψη στον επόμενο χρονικό διάστημα, είτε και για κάποια φαινόμενα όπως αυτό που προαναφέραμε, μπορεί να περάσει ολόκληρη αυτή η έκπτωση στους καταναλωτές. Υπάρχει όμως κάποια μείωση. Ναι. Έχουμε καταλάβει τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί, τα τιμολόγια, ή ακόμα έχουμε απορίες? Κοιτάξτε, περισσότερο επειδή διάλεξαν το πράσινο τιμολόγιο, έχουν πλέον συνηθίσει λιγάκι σε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, ξέρουν ότι αρχές του μήνα θα
θα δουν ποια είναι η τιμή του τιμολογίου και ξέρουν μέσα στο μήνα ποια τιμή θα. Εγώ πήγα στο κίτρινο και ήταν καλύτερο. Πέτυχα μείωση. Το κίτρινο αυτή τη στιγμή έδειξε ότι είχε τις χαμηλότερες τιμές. Ναι. Και ο λόγος ήταν ότι λόγω της πτωτικής τάσης του χρηματιστηρίου ενέργειας, το κίτρινο τιμολόγιο ήταν αυτό το οποίο. Είδες την πήγα Σάββατο στη μελέτη που έκανα. Μπράβο.